να ανοίγει πατρίδα σου μακριά. Κυρίες και κύριοι, λέμε ότι έχουμε 2021 και λέμε ότι έχουμε και 200 χρόνια από την Επανάσταση, τρομάρα μας. Γιατί ακριβώς το λέω αυτό? Διότι υποτίθεται ότι σχεδιάζαμε πολύ καιρό πριν το 2021 πώς θα γιορτάσουμε αυτά τα 200 χρόνια. Βρήκαμε έναν τρόπο, φτιάξαμε μια επιτροπή που επιτροπή να λέγεται, άλλωστε ξέρετε ότι το άλογο είναι ένα μικρό κουταβάκι που σχεδίασε μια επιτροπή. Αυτή η επιτροπή ανέλαβε να γιορτάσει, να συνεορτάσει, να μας μάθει, να μας φέρει στο φως, προφανώς να μας κάνει γνωστό, να μας φωτίσει άγνωστες πλευρές για αυτά τα 200 χρόνια, και ξαφνικά αντιληφθήκαμε ότι αυτή η επιτροπή ήρθε και μας είπε ότι γεννηθήκαμε το 1821. Το 1821 και μετά υπάρχει ελληνικό έθνος. Στρατιές αγραμμάτων παρέλασαν μετά από αυτήν την ιστορία, από αυτήν εδώ την επιτροπή, και άρχισαν να λένε διάφορα πράγματα ανιστόρητα, και τελικά το μόνο το οποίο κατάφερε είναι να προσθέσει μία ακόμα γελιότητα πάνω σε αυτό που θα πρέπει να είναι κορονίδα μας το 2021. Και πολύ φοβάμαι ότι το 2022, που θα είναι πάλι 100 μαύρα χρόνια, μια μαύρη επέτειο, να γνωρίζετε γιατί ακριβώς μιλώ, πάλι θα έχουμε τέτοιες γελιότητες και τέτοιες γελίες επιτροπές να μας εκπροσωπούν. Εμείς όμως αντιστεκόμαστε. Εμείς όμως θέλουμε να δείξουμε και συνεχώς δείχνουμε και φωτίζουμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε, και από το Αρχείο Πολιτισμού και από την ιστοσελίδα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media όπως τα λένε τα σύγχρονα παιδιά, πηγές και πληγές για το 1821. Που θεωρούμε ότι είναι μια αντρική υπόθεση. Που θεωρούμε ότι οι άντρες πολέμησαν, οι άντρες τα βγάλανε πέρα και οι άντρες τα καταφέρανε. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Πολύ μεγάλο μέρος αυτής εδώ της επιτυχίας οφείλεται στις γυναίκες. Που για λόγους περίεργους, πουριτανικούς, εκκλησιαστικούς, κοινωνικούς ή οτιδήποτε άλλο, οι γυναίκες μείνανε στο πλάι, στο περιθώριο αυτής της μεγάλης επαναστάσεως, και δεν συζητώνται, δεν αναφέρονται, δεν τιμώνται. Έχω κοντά μου όμως την καλή μου φίλη, 150 χρόνια είμαστε μαζί συνάδελφοι. Διαδίδεις ηλικίες. Δεν είπα ηλικία, είπα πόσα χρόνια είμαστε μαζί. Είμαστε φίλοι και συνάδελφοι. Λοιπόν, μια γυναίκα η οποία ό,τι γράφει είναι τσεκαρισμένο από χιλιάδες πηγές, πλευρές, και όπως κάθε δημοσιογράφος, σωστός, επαγγελματίας, τίμιος, το διασταυρώνει με διάφορες άλλες πηγές, πάντοτε ανατρέχει στις πρωτογενείς όσο μπορεί για να μας διαφωτίσει. Αυτή είναι η δουλειά της δημοσιογραφίας, της καλής δημοσιογραφίας. Και εννοεί ότι από όλη αυτή την έρευνα προκύπτουν και βιβλία. Και προκύπτουν και πολύ καλά βιβλία, όπως αυτό εδώ πέρα το βιβλίο που έχω στα χέρια μου. Είναι «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση», ένα βιβλίο που θα το ήθελα, και θα το ήθελα και πιο μεγάλο και πιο παχύ και με πιο πολλές φωτογραφίες και σε όλες τις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων, σε όλα τα σχολεία και όπου δει. Η Ευγενία Κατούφα είναι μαζί μου. Γεια σου, Ευγενία μου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε να βοηθήσω κι εγώ στην ανάδειξη αυτού του έργου των γυναικών, που τόσο μεθοδευμένα, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, απέκρυψαν οι ιστορικοί, οι απομνημονευματογράφοι, οι αρθρογράφοι κλπ. Μπορείς να βρεις έναν λόγο πίσω από όλο αυτό? Γιατί είναι γενικό, δεν είναι να πεις ότι ένας το έκανε ή δύο το κάνανε. Είναι η αντίληψη περί υποδεέστερης θέσης των γυναικών. Ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους που πρόσφερα αυτό το βιβλίο, το έδωσα και σε έναν ιερωμένο που
θα έλεγα ότι είναι από τους καλλιεργημένους ανθρώπους. Μόνο που είδε τον τίτλο, αμέσως μου είπε, δεν πιστεύω να είναι κακό των γυναικών. Ό,τι λοιπόν έχει τίτλο, συμπεριλαμβάνει στον τίτλο του την έννοια γυναίκα, είναι, είπες και εσύ νωρίτερα, η Εκκλησία δυστυχώς αποτρέπει. Δεν, θα το έλεγα πολύ πιο λαϊκά από σένα, έτσι, γιατί η δική μου είναι εκπομπή, βγάζει σπηριά. Λοιπόν, το ήθελα αυτό το βιβλίο, Ευγενία μου, μπράβο σου, βγήκε και στην κατάλληλη στιγμή. Όπως είπα, θα το ήθελα πολύ πιο μεγάλο, δηλαδή να σε βοηθήσει ο Θεός, να βρίσκει συνέχεια στοιχεία και να προχωράς σε δεύτερη, τρίτη έκδοση. Η έρευνα συνεχίζεται και μπράβο. Πραγματικά ελπίζω κι εγώ να γίνει ένα μεγαλύτερο βιβλίο, να αναδείξει κάθε πτυχή, κάθε στιγμή, κάθε συνεισφορά. Η συνεισφορά των γυναικών δεν ήταν μόνο στο ότι σήκωσαν τα όπλα κάποιες, αλλά ήταν πολύπλευροι. Το σίγουρο είναι ότι χωρίς τη συμβολή των γυναικών δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει η Επανάσταση. Γιατί το έργο τους ήταν, μπορεί να ήταν βοηθητικό τις περισσότερες φορές να είναι στα μετόπισθεν, αλλά η συμβολή τους ήταν καθοριστική. Πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να τα πάρουμε από την προπαρασκευή του αγώνος, δηλαδή αυτό που έχουμε μάθει να λέμε προεπαναστατική περίοδο, γιατί τίποτα δεν ξεφυτρώνει από το μηδέν. Δηλαδή μια επανάσταση δεν γίνεται, γιατί λένε επαναστατήσαμε το 21. Τρίχες. Συνεχώς επαναστατούσαμε το 1453, κάναμε συνεχείς επαναστάσεις. Σε αυτό το σημείο να σου πω κάτι που είπε ο Δημήτριος Υψηλέντης σε μια από τις εθνοσυνελεύσεις. Το ελληνικό έθνος πολλάκις υπεδουλώθη, ουδέποτε όμως συμβιβάστηκε με τους τυράννους του. Έτσι. Πράγματι, έτσι είναι όπως το πες, δεν σταμάτησαν οι επαναστάσεις. Ωραία. Γιατί πολλοί λένε το 21 και το παίρνουν σαν ορόσημο. Εντάξει, συμβατικά να το δούμε σαν ορόσημο, αλλά εξίσου πρέπει να γιορτάζουμε πάρα πολλές περιόδους προηγούμενες για να... Πρέπει να γιορτάζουμε το φιλελεύθερο και αντιστασιακό πνεύμα του λαού μας. Ακριβώς. Που δεν είναι μόνο προνόμιο των ανδρών. Έτσι. Για να μην ξεχνάμε και να μην αυτοπεριοριζόμαστε, δηλαδή από μόνοι μας κόβουμε τα φτερά μας. Πώς να πετάξεις λοιπόν με κομμένα και τραυματισμένα φτερά? Πες μου λοιπόν για την προεπαναστατική περίοδο και το ρόλο των γυναικών. Ας αρχίσουμε κι εμείς όπως αρχίζαμε και στα σχολεία. Μια φορά και έναν καιρό. Και ακόμα νομίζω, αλλά δεν είναι και άτοπο, γιατί όντως την επανάσταση την προετοίμασαν και πνευματικοί άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι του λαού, όπως ήταν οι κλέφτες και οι αρματόλοι. Στην φάση αυτή λοιπόν του κλέφτικου, της δράσης των κλεφτών, συμμετείχαν και γυναίκες. Άλλωστε μας το μαρτυρούν... Κλέφτησες. Κλέφτησες, κλέφτριες, δεν ξέρω πώς θέλεις να το πεις. Μας το μαρτυρούν τα δημοτικά τραγούδια. Έτσι. Ποιος είδε ψάρι στο βουνό και θάλασσα σπαρμένη, ποιος είδε την Αρκαδιανή στα κλέφτικα ντυμένη. 12 χρόνους έκανε αρματολός και κλέφτης, κανείς δεν την αγνώρισε πως ήταν η Διαμάντο. Και πολλά άλλα, για να μην θυμίσω. Για να μην πούμε τι λένε ότι η Μπότσαρη, να μην πούμε την Γάτσενα, να μην πούμε όλες αυτές τις σπουδαίες γυναίκες, Ζαφυράκαινα, έτσι, που δίδονται μέσα στα τραγούδια. Που οι γυναίκες αυτές βεβαίως όχι μόνο συμμετείχαν, πήγαν και αυτές μαζί με τους άντρες στα κλέφτικα λιμέρια. Πολλές φορές αναγκάστηκαν να αφήσουν τα παιδιά τους και όπως λέει στο βιβλίο εδώ η γυναίκα του Νόβα, «Δε με βαραίνουν τα φλουριά, δε με βαραίνουν τα άσπρα, μον με βαραίνει ο γιούλης μου, τον άφησα στην κούνια. Κούνια μου κούνα το παιδί, μάνα μου βίζαξέ το». Υπήρχαν λοιπόν, είναι σίγουρο, βεβαιώνεται από τα δημοτικά τραγούδια που ήταν τα ρεπορτάζ της εποχής, έτσι, ότι υπήρχαν γυναίκες στην κλεφτουριά. Και μια γυναίκα που θα έπρεπε να είναι διάσημη για τη συμμετοχή τους στην κλέφτικη ζωή είναι η Ζαμπέτα Κολοκοτρώνη. Αυτή η Ζαμπέτα, δηλαδή, ναι, συνέχισε. Ναι, φαντάζομαι έχουμε τα ίδια αισθήματα. Ναι. Είναι η γυναίκα που γέννησε τον μετέπειτα αρχιστράτηγο και ελευθερωτή της Ελλάδας. Δεν ξεφυτρώνει κανένας. Έτσι. Δεν φυτρώνει από το πουθενά, από άγωνο έδαφο, από το μηδέν. Δεν γίνεται, έτσι. Όντως, οι Κολοκοτρωναίοι ήταν οι αναρρύθμιτες γενιές που ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με την υποδούλωση, με τη σκλαβιά και πάντα ήσαν σε πόλεμο με τους Τούρκους,
Αλλά το γεγονός ότι γεννήθηκε ένας Θεοδωράκης δεν ήταν μόνο από τη μεριά του πατέρα του, που ήταν ένας γνωστός καπετάνιος, ο Κωνσταντής. Ο Κολοκοτρώνης, όπως και ο παππούς του ο Γιάννης, όπως και ο προπάπος του ο Λάμπρος κλπ. Αλλά ήταν γιατί είχε και μια ηρωική φυσιογνωμία μητέρας. Η Ιζαμπέτα ήταν μαζί με τους άλλους κατατρεγμένους που φεύγανε από την Καστάνιτσα να πάνε προς τη Μεσσηνία, εκεί στις αρχές του Απρίλη του 1770, και περπατούσε μέσα στη φάλαγγα όλη τη νύχτα με τους πόνους της γέννας. Όταν πλησίαζε το πρωί λοιπόν και κατάλαβε ότι πλησιάζει η ώρα, κάθισε κατάλακα και έφερε στον κόσμο τον Θοδωράκη Κολοκοτρώνη, τον οποίο, όπως και αυτόν και τα αδέρφια του βεβαίως, μεγάλωνε με την εντολή να γίνουν ανδροί, να γίνουν τολμηροί, για να εκδικηθούν το θάνατο του πατέρα τους και των άλλων αγωνιστών, αλλά και να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Σκέφτομαι όσο είναι ώρα τα λες, ότι αν είχαμε τέτοιες μάνες, αν συνεχίζαμε και εξακολουθούσαμε να είχαμε τέτοιες μάνες, που μεγάλωναν τον μπούλι τους ή το γιούλι τους, μόλις το γεννήσουν, με εντολή να γίνουν ανδροί, δηλαδή να γίνουν άνδρες, δεν θα είχαμε σήμερα ανδρίκελα που είναι yes sir και προσκυνητές στην κάθε όποια εντολή, έσωθεν και έξωθεν. Έχω την εντύπωση ότι οι συνθήκες κάνουν τους ανθρώπους ή συμβάλλουν, βοηθάνε τους ανθρώπους. Ζούμε σε μια εποχή που όλα έχουν χαλαρώσει. Το είδαμε πάντως και, και στο 1922. Υπήρχε και εκεί συμβολή γυναικών. Μπορεί να χάσανε τον πόλεμο, δεν χάσανε κάποιες μάχες. Αλλά και στην Εθνική Αντίσταση είδαμε πολλές γυναίκες. Βέβαια, και το 40 είδαμε, και μέσα στην Αντίσταση είδαμε μετά την κατοχή. Είδαμε πολλές γυναίκες. Μιας που μιλήσαμε όμως για την Κύπρο, το 74 πόσες γυναίκες κλπ. Μιας που μιλήσαμε για τις κλέφτριες εισαγωγικά, να πούμε κάτι και για τον κόσμο των αρματολών. Η Ζωή Δημίσκη, ποιος ξέρει αυτό το όνομα. Ζωή. Είναι η γυναίκα η οποία είχε έναν ατυχή γάμο, πήγε μετά σε μοναστήρι, όντας μοναχή δέχτηκε έναν βιασμό, αλλά δεν έριξε, όπως λέμε, το παιδί. Και αυτό το παιδί που γεννήθηκε ήταν ο άλλος αρχιστράτηγος και σπουδαία φυσιογνωμία του αγώνα, ο Γιώργος Καραϊσκάκης, ο γιος της Καλογριάς. Ο μεγάς αρματολός των αγράφων και μετέπειτα σπουδαίο στρατηγικό μυαλό, στον οποίο οφείλει πολλά η πατρίδα. Ξέρεις, σταματάνε τα λόγια σου όταν μιλάς για αυτούς τους ανθρώπους και για αυτές τις γυναίκες και για αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που εν τέλει τους κράτησαν στη ζωή, έτσι. Η ζωή τους κρεμόταν από μια κλωστή. Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα αποφάσιζε να μην το γεννήσει, ούσα βιαστήσα, έτσι, και δεν έπαιρνε το δρόμο να φύγει, να προχωρήσει, να κρυφτεί, γιατί μεγάλο τράκο για την κοινωνία εκείνη τη στιγμή. Να το πετάξει σε κανένα. Όπως συνέβη σε μερικές περιπτώσεις, πολλές γυναίκες αναγκάστηκαν να αφήσουν τα παιδιά τους ή να τα πνίξουν, γιατί κινδύνευαν να ανακουστεί το κλάμα τους. Μια τέτοια περίπτωση ήταν η μάνα του Μακρυγιάννη. Η μάνα του Μακρυγιάννη. Προσπαθούσαν να περάσουν από ένα γεφύρι κάπου εκεί στη Λιβαδιά, που το φύλαγαν οι Τούρκοι. Και τότε όλη η συντροφιά, οι αγωνιστές, οι γυναίκες, είπανε αυτό το μωρό θα μας προδώσει άμα κλάψει. Και αποφάσισαν να τα αφήσουν σε μια μεριά στο δάσος, και αφού περάσανε, μάλλον πριν περάσουν, μετάνιωσε η μητέρα του Μακρυγιάννη και είπε «Αυτό το βρέφο θα μας κάψει. Εγώ γυρίζω, το παίρνω, περάστε εσείς και αν έχω τύχη θα διαβώ». Γύρισε λοιπόν, το πήρε και έγινε ο άλλος στρατηγός και σπουδαίος συγγραφέας που μας άφησε, εκτός από τις εξαιρετικές λεπτομέρειες της ιστορίας της εξέλιξης του αγώνα, και πολλά σοφά διδάγματα. Είναι και ο στίχος από το δημοτικό τραγούδι στις Ναουσαίες που φεύγανε εκεί πέρα για τη μάνα, που λέει «Εισφάξε το». Μια μάνα είχε το μωρό. «Εισφάξε το ή πνίξε το ή δώσ' του το βυζί σου». Δηλαδή, επιτέλους, μην μπορεί να προδώσει τώρα τόσους ανθρώπους, ας πούμε. Οι άλλοι λέγανε αυτό στις μανάδες που είχαν βυζανιάρει καμωρά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις πόσα μωρά δεν θα είχαν την τύχη να έχουν μια μάνα σαν του Μακρυγιάννη. Έτσι. Κλέφτησες και αρματολίνες, λοιπόν, οι οποίες συμμετείχαν, οι οποίες πήγανε στον αγώνα, οι οποίες δείξαν ανδρεία, αν και γυναίκες, δείξανε τόλμη.
Αλλά πριν, ναι. Πνευματικές γυναίκες είχαμε. Ακριβώς, στον προεπαναστατικό αγώνα. Πριν φύγουμε από την προεπαναστατική φάση, να αναφερθούμε και στις γυναίκες εκείνες οι οποίες συνετέλεσαν με τη μόρφωσή τους, mm-hmm. με τις γνωριμίες τους, δημόσιες με την κοινωνική, το κοινωνικό του στάτους, σήμερα, ναι. ακριβώς, αλλά και με την οικονομική τους δυνατότητα, έτσι, να βοηθήσουν πάρα πολύ. Και ήταν οι γυναίκες ή οι φαναριώτισες οι οποίες με τις γνώσεις τους μετέφραζαν έργα είτε Ευρωπαίων είτε αρχαίων Ελλήνων που μιλούσαν για ελευθερία, έτσι ώστε να καλλιεργείται αυτή η ιδέα, που χρηματοδοτούσαν ομάδες να παίζουν θέατρο με θέματα σχετικά, που κάνανε ράνους για να συγκεντρωθούν χρήματα για τον αγώνα, αλλά υπήρχαν και Ελληνίδες στο εξωτερικό. Κάποιες οι πιο γνωστές είναι η Ισαβέλα Αλμπρίζη από την Θεοτόκη Αλμπρίζη, από την Κέρκυρα, η οποία ζούσε στη Βενετία, και η Ελισάβετ Σάντι Λουμάκη Σενιέ. Κάποια σχέση πρέπει να έχει και με την Κρήτη αυτή. Ναι, και στο σπίτι της Λουμάκη, λοιπόν, στο Παρίσι, συγκεντρώνονταν μουσικά, η αφρόκρεμα ναι, των καφενεία πνευματικών, φιλολογικά που τα λέγαν τότε, ναι, σαλόνια φιλολογικά κλπ. Και εκεί δημιουργήθηκε η πρώτη φιλοεπαναστατική οργάνωση, το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, ανάμεσα στη συντροφιά με τον Κοραϊδο, Καποδίστρια και διάφορους. Ήταν και ο Τσακάλοφ, ο οποίος πήρε την ιδέα για να φτιάξει τη φιλική εταιρεία. Πριν φτιαχτεί όμως η φιλική εταιρεία, πάλι κάποιες γυναίκες μορφωμένες, με τη βοήθεια και κάποιων ανδρών, έφτιαξαν την εταιρεία των Φιλομούσων το 1813. Γιατί φαινομενικά για να φτιάξουν σχολεία, τα οποία φτιάξανε όντως, στην πραγματικότητα όμως ήταν και αυτή μια, πώς το λένε, κεκριμένη... φιλική εταιρεία. Φιλοεπαναστατική οργάνωση. Mm-hmm. Και να πούμε ότι στο σπίτι της Αλμπρίζης το ίδιο γινόταν. Έτσι, τους μάζευε όλους, τους μίλαγε. Δηλαδή, καλλιτέχνες, ποιητές, οι οποίοι όλοι γράψανε, δημιούργησαν πίνακες που μετέδωσαν έτσι στους Ευρωπαίους και τη γνώση ότι εδώ ένας λαός χριστιανικός ζει σε τέτοιες συνθήκες, αλλά και ότι είναι έτοιμη πια και πρέπει να έρθει η ώρα της απελευθέρωσης. Ναι, γιατί να πούμε ότι οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, χριστιανοί στο θρήσκευμα, προτιμούσαν τους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα Τούρκους στα Βαλκάνια. Έτσι. Και δεν θέλαν σε καμιά περίπτωση να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι, γιατί να περάσουμε. Θέλανε να είναι πέντε όλοι και όλοι να συνεννοούνται μεταξύ τους. Καλύτερα να είναι πέντε παρά να είναι 250. Πόσους κουμαντάρεις τους 250 και αυτούς τους αναρχικούς Έλληνες που σε λίγο θα ξεφυτρώνανε και θα τους χάλαγαν τη σούπα. Γιατί τα σχέδια χαλάνε. Χαλάνε τα σχέδια. Χεράκια σου έφτιαξε τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. We'll be right back.
πάμε στην εποχή του αγώνα, λοιπόν. Στην εποχή του αγώνα. Εποχή του αγώνα, πόλεμος, άρματα, βαριά πράγματα, άλογα, πολεμοφόδια, σκληρή ζωή, δεν εύκολα πράγματα. Άγνωστο, άγνωστο αντικείμενο. Άγνωστο. Τι ήταν αυτό, δεν είχαν δικαίωμα να φέρουν ούτε όπλα. Τα πρώτα τους όπλα ήταν σουβιά που τους τα είχαν φτιάξει γύφτη, λέει. Ναι, ναι, ναι. Ή τα σκεπάρνια, ξέρω εγώ, τα αξίνες, τα γεωργικά εργαλεία. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό χρειάζονταν τροφοδοσία, χρειάζονταν πολεμοφόδια. Ποιος τα έκανε αυτά, αν όχι οι γυναίκες? Χαλάσανε τις βιβλιοθήκες της Δημητσιάνας, της Αθήνας, από ένα τζαμί, το τζαμί του Τζισταράκη, νομίζω ήταν, που λειτουργούσε ως βιβλιοθήκη. Βέβαια, με την καθόδηγηση και των ανδρών, έτσι, γιατί έπρεπε να γεμίζουν τα φουσέκια με χαρτί και μπαρούτι. Αυτή τη δουλειά την έκαναν οι γυναίκες. Τα μετέφεραν, βαλούσαν, οδηγούσαν ολόκληρα καραβάνια από ζώα, για να μεταφέρουν στα πεδία των μαχών, στα στρατόπεδα, τα πολεμοφόδια, τα τρόφιμα. Στην Ηλία είχαν φτιάξει φούρνους κοντά στα στρατόπεδα για να μπορούν να ζυμώνουν και να ψήνουν και να διαθέτουν ψωμί, παξιμάδι, ακατάπαυστα. Ποιος πήγαινε να προσευχηθεί για την εξέλιξη του αγώνα? Ποιος κέντησε τις σημαίες? Σε πρώτη φάση, κάθε οπλαρχηγός έπρεπε να έχει τη σημαία του, το φλαμπουρό του, για να τον βλέπουν οι στρατιώτες να τον ακολουθούν. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, για σημαίες χρησιμοποίησαν τα τσεμπέρια των γυναικών τους. Στη συνέχεια κάθισαν και κέντησαν αμέτρητες σημαίες για να μπορούν να έχουν. Ποιος έραβε τα ρούχα τους? Ποιος έραβε τα ρούχα τους? Ποιος κεντούσε τα γυλαίκα, τα φέσια, τα σελάκια, όλα αυτά, τα τσαρούχια? Ποιος επεξεργαζόταν τα ζώα? Ποιος επεξεργαζόταν το μολύβι από τις στέγες των τζαμιών? Από τα μολύβια των διχτιών, ακόμα και από τα κουζινικά τους, τα μεταλλικά σκεύη, τα λιώσανε για να φτιάξουν βόλια. Λοιπόν, και αυτό ήταν έργο των γυναικών. Γυάλισαν τα όπλα των παιδιών τους, τα κρέμασαν στους ώμους των παιδιών τους, τους έβαλαν γύρω από τη μέση τους το σπαθί, κάποιες το ζώστηκαν οι ίδιες. Έχουμε και πολεμίστριες, ναι. Δεν έχουμε μόνο στην Παρασκευή του αγώνα ή στα βοηθητικές υπηρεσίες. Σαφώς έχουμε πολεμίστριες. Οι πρώτες που ξεκίνησαν ήταν η Κωνσταντίνα η Ζαχαριά, κόρη του πρωτοκλέφτη του Ζαχαριά από τη Σπάρτη, που μόλις άκουσε ότι ξεκίνησε η Επανάσταση, παρακίνησε 500 χωρικούς και τους οδήγησε από τη Σπάρτη στο Μιστρά, βάλαν φωτιά στον Οπουκεβίλ, λέει ότι τα έκανε αυτά η Κωνσταντίνα, αλλά ξέρουμε ότι ο Οπουκεβίλ υπερβάλλει λιγάκι από την αγάπη του στους Έλληνες. Βάλανε φωτιά λοιπόν στο σπίτι του Βοεβόδα, τον σκοτώσανε. Μετά όμως βεβαιώνει ότι η Κωνσταντίνη Ζαχαριά είχε πάει και στα Μοθοκόρονα, όπως λένε, στα κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης, και προσπαθούσε να εμποδίζει τους Τούρκους που ήταν κλεισμένοι μέσα να μην βγαίνουν να παίρνουν τροφές. Λοιπόν, έχουμε την Σταυριάνα Σάβενα, μια γυναίκα 40 χρονών με τρία παιδιά, χείρα τον είχαν κρεμάσει οι Τούρκοι τον άντρα της, που συνετέλεσε πάρα πολύ στη μάχη του Βαλτετσίου, που ξέρουμε πόσο καθοριστική ήταν για τη συνέχεια του αγώνα. Πρώτον έδωσε την αυτοπεποίθηση στους Έλληνες ότι μπορούμε και να νικάμε, τη βεβαιότητα στους Τούρκους ότι εδώ δεν είναι ένα έργο κατσαπιάδων, είναι σοβαρό αυτό το κίνημα που γίνεται, και δεύτερον τους εφοδίασε με τόσα όπλα. Όμως, εκεί που ήσαν τοποθετημένοι σε διάφορους προμαχώνες, σε διάφορα ταμπούρια, δεν μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Η Σταυριάνα Σάβενα, λοιπόν, με τόλμη, με τέτοιο θάρρος, πήγαινε από τον ένα προμαχώνα στον άλλο, τους μετέφερε νερό, πολεμοφόδια, πληροφορίες για το τι βλέπει, και έτσι μπόρεσαν να φτάσουν στη νίκη μετά από 23 ώρες αγώνα. Η Σταυριάνα Σάβενα έστειλε μία επιστολή ιδιόχειρη στον Καποδίστρια, που του περιγράφει ακριβώς σε ποιες πολέμησε και σε άλλες περιοχές, στη Βέργα, στην Πάτρα, στην Αθήνα, στη Λιβαδιά. Μάλιστα πιάσανε φωτιά τα ρούχα της και τη σώσανε οι άλλοι πολεμιστές, και εξηγεί και πόσους Τούρκους σκότωσε κάθε φορά και με ποιον τρόπο. Και τώρα που λέμε για τις γυναίκες, είναι αυτές που έχουν διασωθεί τα ονόματά τους, αλλά δυστυχώς έχουμε και γενικότητες γυναικών. Οι γυναίκες του Ζαλόγκου, οι γυναίκες της Νάουσας, οι γυναίκες του Άργου, οι γυναίκες της Βέργας. Έτσι, που δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, τουλάχιστον οι περισσότερες από αυτές. Το 1890 νοσηλευόταν σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα, κάπου είναι εδώ στο βιβλίο αυτό,
μία γυναίκα από την Αρκαδία και ήταν τα πόδια της κατατρυπημένα. Της λένε, τι είναι αυτό, είναι από σφαίρες. Μα πολέμησες κι εσύ, βεβαίως. Πόσο χρονών ήσουν, 7. Σκοτώθηκαν οι γονείς τους, πήγε ο αδερφός της, για να είναι από 15 χρονών, και πήγε κι αυτή. Και σκότωσες κι εσύ Τούρκους, όσους μπόρεσα. Λοιπόν, είναι πολλές οι ανώνυμες. Αυτή νομίζω λεγόταν Εκατερίνη Βασόπουλου. Μιας που αναφέρθηκες όμως στις Σουλιώτισσες. Μισό λεπτό, να μου ήρθε της Βέργας το τραγούδι, το ηρωικό. Εγώ είμαι η Βέργα Ταλμηρού, κι όσα με βρούσει ταμπουρού. Αυτό μόνο γυναίκα μπορεί να το πει. Όσα και αν με βρουν, εγώ το αντέχω. Έτσι, αυτό μόνο γυναίκες. Και εκεί πέρα ήταν το ξεφόρτωμα όλο του Μπαρουτιού, έτσι. Έκαναν εξαιρετικό έργο. Ο Κολοκοτρώνης ο ίδιος γράφει, του κάνανε τόσο αφανισμό του Ιμπραήμ, που κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και γύρισε πίσω στα μεσσηνιακά φρούρια. Είναι μάλιστα αυτές τις μέρες, αρχές Ιουνίου, η επέτειος της μάχης του Δηρού και της Βέργας, που είναι δίπλα αυτά τα μέρη. Αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της Λακωνίας, της Μεσσηνίας, είδαμε τις γυναίκες να πολεμάνε. Στο Άργος είδαμε 5 κορίτσια που θυσιάστηκαν, γιατί όταν ήρθε ο Κεχαγιάμπεϊς πήγαν να κλειστούν σε ένα μοναστήρι, αλλά δεν σεβάστηκαν τίποτε. Έσφαξαν, λαϊλάτισαν, βίασαν. 5 κορίτσια λοιπόν που δεν θέλαν τη ζωή τους μετά από την ατίμωση, πέσανε μέσα στο πηγάδι για να μην τις βλέπει πια ηλίου φως. Και πόσες και πόσες. Περνάμε στη θάλασσα. Να περάσουμε στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρουμε όλοι βέβαια την Μπουμπουλίνα και τη Μαντώ Μαυρογένους. Η Μπουμπουλίνα είναι γνωστό, ήταν από μια πλούσια οικογένεια που παντρεύτηκε. Και τη δόμνα μου. Τώρα θα με τη σειρά της. Λοιπόν, μιας που αρχίσαμε από την Μπουμπουλίνα. Κληρονόμησε μεγάλες περιουσίες από 2 άντρες που παντρεύτηκε, αλλά είχαν κακή τύχη και οι δυο να χαθούν στη θάλασσα σε μάχες με αλγερινούς πειρατές. Όμως είχε ένα πολύ δυναμικό επιχειρηματικό πνεύμα, αλλά και πάντα την κατεύθυνσή της στην ελευθερία. Επομένως, μόλις έμαθε ότι άρχισε η επανάσταση, σήκωσε πρώτη την επαναστατική σημαία στα καράβια της, από εμπορικά τα έκανε πολεμικά. Και φυσικά τα διέθεσε στον αγώνα, στους αποκλεισμούς του ναυπλίου, της μονεμβασιάς, στη μεταφορά των Τούρκων για να πάνε στην Μικρά Ασία, αλλά και χρήματα άπειρα. Υπάρχουν πολλές επιστολές του Κολοκοτρώνη που τη ζητάει, δώσε μας να αγοράσουμε όπλα, μπαρούτι κλπ. Ξέρουμε ότι θυσίασε και το γιο της στη μάχη με τα στρατεύματα του Κεχαγιάμπεϊ έξω από το Άργος. Αυτό όμως δεν την πτώησε, την έκανε να συνεχίσει με περισσότερο πείσμα. Δυστυχώς χάθηκε νωρίς αυτή η γυναίκα. Να αναφερθούμε στη Δόμνα. Στη Δόμνα την καπετάνισα, τη σύζυγο του καπετάν Αντώνη Βυσβίζη από την Ένω της Θράκης, που μόλις μάθανε ότι ξεκίνησε η επανάσταση, βομβάρδισαν το φρούριο της Ένου, ήρθαν στο Άγιο Όρος με τον πρίκι του στην Καλομήρα, που είχε 18 κανόνια και 140 ναύτες. Αυτή διοικούσε μαζί του πάνω σε αυτό το μπρίκι, άλλωστε είχε γεννήσει τα 2 από τα 5 παιδιά της, τα οποία επίσης προσέφεραν, ναι. Βεβαίως, και μετά ήρθαν στο Ναύπλιο. Η κυβέρνηση ανέθεσε στον καπετάν Αντώνη να προσφέρει υπηρεσίες υποστηρίζοντας τα στρατεύματα στην Ανατολική Στερεά. Εκεί όμως σε κάποια μάχη σκοτώθηκε. Εκείνη τι έκανε για να μην χάσουν το θάρρος τους οι ναύτες και οι στρατιώτες, είπε να τον κρύψουν στο βάθος του κήτους και ανέλαβε εκείνη να διοικεί τον πρίκι, και όχι μόνο σε εκείνη τη φάση, μέχρι το 1824 συνεχώς περιέπλεε τα στενά της του Ευρύπου και εμπόδιζε τα τουρκικά καράβια να πάνε να κανονιοβολήσουν. Έδωσε επίσης όλη την περιουσία της για την διατροφή των ναυτών. Και όταν πια δεν μπορούσε να το διοικεί άλλο, το έδωσε στην κυβέρνηση και με αυτό το πλοίο ο Πιπίνος το έκανε πυρπολικό και έκαψε μια φρεγάτα που ήταν μάλιστα που μετέφερε θησαυροφυλάκιο σε ένα ακροτήριο της Πελοποννήσου. Να πούμε ότι είναι θρακιώτισσα, επειδή είπες για την Ένω και... Βέβαια. Κάποιοι μπορεί. Η Ένωση της Θράκης, ναι. Όχι της Κεφαλονιάς. Ναι, γιατί κάποιοι μπορεί να μπερδευτούν. Να μην πούμε τώρα και για τη Μαντώ. Τη Μαντώ θα αφήσουμε απ' έξω. Δεν θα ξέραμε τίποτα για τη Μαντώ αν δεν υπήρχε ο Άγγλος ο Μπλακέρ, ο οποίος την επισκέφθηκε για να δείξει
ο Μπλανκάρντ, συγγνώμη. Μπλανκέρ ήταν ένας άνθρωπος που την είχε αγαπήσει. Ο οποίος έγραψε για τη Μαντό. Οι ιστορικοί δεν έχουν γράψει τίποτα. Και αυτή η κόρη μιας πολύ πλούσιας οικογένειας. Τεριέστη, βλαχία επάνω, Μολδαβία, οικογένεια. Δραγουμάνη, ναι. Θεή της, προγονή της κλπ. Τραπεζίτες, τεριέστη. Λοιπόν, πάρα πολύ πλούσιοι στη Μύκονο είχαν εγκατασταθεί τελικά. Αλλά αυτή λοιπόν πήρε όλη την περιουσία της, την πρίκα της, τη δική της, των αδερφών της, για να εξοπλίσει καράβια, να πληρώνει για τη διατροφή των στρατιωτών. Αλλά και η ίδια με ένα σπαθί που θεωρείται ότι είχε κληρονομήσει ο πατέρας της από τον καιρό των Παλαιολόγων, περιέτρεχε ανάμεσα στις ομάδες των στρατιωτών και τους ενθάρρυνε στην φάση της εκστρατείας του Ιμπραήμ στο Άργος, που έγινε μια μάχη εκεί στους Μήλους, και συμμετείχε και το τακτικό του Φαβιέρου, το οποίο όμως αποτελείται από όλων των ειδών της φυλές. Η Μαντό με τις γνώσεις της στις γλώσσες έκανε τη διερμηνία και αργότερα ανέλαβε τα όρφανα στο ορφανοτροφείο που είχε φτιάξει ο Καποδίστριας, και ήταν αυτή η οποία τον προειδοποίησε. Κυβερνήτα, έχουν αγοράσει όπλα για να σας σκοτώσουν. Δεν την άκουσε όμως. Και είναι σημαντική η συμβολή της όχι μόνο στον πολεμικό τομέα, όπως ανέφερες, αλλά και στον πνευματικό τομέα, καθότι έστελνε επιστολές στις γυναίκες της Ευρώπης, προσπαθώντας να... Το δούμε αυτό αργότερα, το 1825, γιατί και η Μαντό, όπως και πολλές άλλες γυναίκες, η Ευανθία Καΐρη και αρκετές γυναίκες ακόμα, γράψαν επιστολές προς τις γυναίκες της Ρωσίας, της Ευρώπης, της Αμερικής, και τους λέγανε φτάνει πια αυτή η κατάσταση. Η Μαντό όμως είχε το θάρρος, εκτός από βοήθεια προς τους πρόσφυγες, προς τα ορφανά παιδιά κλπ, να τους ζητήσει, να ζητήσει ειδικά από τις Γαλλίδες να σταματήσουν να παρέμβουν, ζήτησε από τις Γαλλίδες να παρέμβουν στους άντρες τους και να τους πούν να σταματήσουν να βοηθάνε τους Τούρκους. Όπως ξέρουμε, η αξιωματική του τουρκο-αιγυπτιακού στρατού ήταν Γάλλοι. Αυτοί οργάνωσαν όλο το στρατό εκείνο. Ήταν μεγάλη η σχέση. Και πριν φύγουμε από τις καπετάνισες, να αναφερθούμε σε τέσσερις πολεμαρχίνες από το Πύλιο, που μας διασώζει και πάλι ο Πουκεβίλ, που λέει λοιπόν ότι με τέσσερα πλοία έβγαιναν του λιμένου της Ιολκού και διέσπηραν των τρόμων μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως είπαμε ότι ο Πουκεβίλ τα παραλέει, έψαξα λίγο περισσότερο και ανακάλυψα ότι ο Κορδάτος τις εντόπισε αυτές οι γυναίκες και βρήκε ότι ήταν από το χωριό Μουτζέλα. Αυτές οι μουτζελιώτισες λοιπόν, αφού απέτυχε σε πρώτη φάση, πήγε καλά η επανάσταση του Πηλίου, μετά εκεί στο Βόλο τους θέρισε ο Δάμαλης, και έτσι οι μουτζελιώτισες πήγαν στην Ακρογιαλιά να μπουν στα καΐκια και γίνανε, λέει ο Κορδάτος, πολεμαρχίνες και καραβοκύρισες. Με τα καΐκια τους πηγαίνανε στα τουρκοχώρια του Κίσαβου και του Θερμαϊκού και τα ρημάζανε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οι γνωστές που ξέρουμε. Αυτό ήταν το χωριό, η παλιά Μιτζέλα, ναι, η οποία είναι στο Αιγαίο μεριά. Και έχει είναι στον κόλπο, όχι, είναι μέσα στον κόλπο. Όχι, αυτή λες για την καινούργια. Κόλπο. Την καινούργια. Α, υπάρχει μετά κι άλλο. Η παλιά, η οποία, ναι, ρημώθηκε, είναι από την πίσω, ναι, μεριά. Εξαιτίας αυτών όλων των. Ήταν ένα χωριό στο οποίο δεν είχες πρόσβαση, δεν έχεις ακόμα πρόσβαση από τη στεριά, παρά μόνο με το πλοίο. Η Μιτζέλ, η μεγάλη ιστορία της Μιτζέλας, την έχω ψάξει και έχω ψάξει γιατί εξαφανίστηκε αυτό το χωριό. Αλλά είναι δικιά σου η κουμπή σήμερα. Φύγεις μου έχεις πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να μην ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις
φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Έχω δάκρυ ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις κι αδίγες μη, μου ζητάς να λησκόνησω. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα? Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιλιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Πάμε στις θυσίες. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο οι γυναίκες που πολέμησαν, που έκαναν, που συμμετείχαν στην πολεμική δράση και στην βοηθητική. Ήταν και οι γυναίκες που με κάποιο τρόπο αντιστάθηκαν και γι' αυτό θυσιάστηκαν. Η πρώτη γνωστή γυναίκα που θυσιάστηκε είναι η Γιαννού Παπαπαρασκευά. Όταν στις 14 Απριλίου του 1821 κάποια τμήματα, τέλος πάντων, ενόπλων του Κεχαγιάμπεϊ που είχε πια στρατοπεδεύσει στην Τρίπολη, έκαναν μια εκστρατεία προς το Λεβίδι. Οι άντρες είχαν πιάσει τα σπίτια της εκκλησίας, είχαν ταμπουρωθεί εκεί πέρα και βρήκανε την γριά. Γριά, ποιος ξέρει πόσο γριά ήταν, έτσι λέγανε τότε. Τη Γιαννού Παπαπαρασκευά, λοιπόν, τη ρωτούσαν πού είναι οι άντρες, εκείνη δεν μαρτυρούσε, τη κόψαν τη γλώσσα, πέθανε από αιμορραγία η γυναίκα. Έχουμε βεβαίως τις Ναουσίες που ανέφερες νωρίτερα, οι οποίες 13 κορίτσια πέσανε μέσα στον ποταμό Αράπιτσα για να μην ατιμαστούν. Έχουμε τις Χιώτισσες, οι οποίες δεν πρόλαβαν. Δεν πρόλαβαν γενικά οι Χιώτες να αντισταθούν, για λίγο μόνο, και ξέρουμε ότι πολλές σκλαβώθηκαν. Οι γυναίκες λοιπόν αντιστάθηκαν σε αυτούς, στους σκλαβέμπορους, στους πασάδες που τις προσφέρανε ως δώρο. Αρπάξανε για τα γάνια τους, τα σπαθιά τους. Πολλές σκότωσαν αυτούς ή αυτοκτόνησαν. Μερικές δεν έτρωγαν. Παρόλο που τις μαστιγώνανε, δεν έτρωγαν για να πεθάνουν και να μην υπηρετήσουν, να μην αναγκαστούν να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους στα σεράγια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν γυναίκες οι οποίες τελικά δεν τα κατάφεραν και επολύθησαν ως αντικείμενα πόθου ή οτιδήποτε άλλο προς Ανατολάς και που πολύ αργότερα απόκτησαν παιδιά με αυτούς που ήταν εκεί πέρα οι βιαστές τους και γαλουχούσαν κρυφά αυτά τα παιδιά με τις ελληνικές σκέψεις και τα ελληνικά ιδεώδη. Κρυφά από τους πατεράδες, κρυφά από τους τυράννους και πολλά τέτοια παιδιά επιστρέψανε πίσω. Επίσης να πούμε ότι είναι συγκλονιστικοί οι πίνακες που υπάρχουν σχετικά με τις γυναίκες στα σκλαβοπάζαρα που πολλούνται γυμνές, έτσι. Τους έχεις δει, τους ξέρεις τους πίνακες βεβαίως, αυτούς. Και έχουμε μερικούς, ναι, θα μπορείτε να δείξετε εδώ. Με τις ταμπελίτσες επάνω εκεί, πώς κάνουν από κάτω με οι άντρες. Με τις αλυσίδες, με τον έλεγχο, τον πολύ ντροπιαστικό. Ναι. Και σε αυτό το σημείο μου δίνεις αφορμή να σχολιάσουμε λίγο την φάση εκείνη της απελευθέρωσης που δημιουργήθηκε μια επιτροπή και πήγε εκεί που ήσαν οι γυναίκες να τις ρωτήσει τι θέλετε, να μείνετε εδώ στην πατρίδα σας ή να φύγετε.
Εννοούμε ότι αν φεύγανε θα πηγαίνανε μέσα σε παλάτια, μέσα σε... τουλάχιστον δεν θα πεινούσαν, εντάξει. Αν μένανε στην πατρίδα τους όμως, την καθημαγμένη, την ερημωμένη, την καμένη, μέσα στο πένθος, είχαν χάσει συζύγους, αδέρφια, πατεράδες, οικογένειες, τι να διαλέξουν αυτές οι γυναίκες? Όσες λοιπόν διάλεξαν να πάνε μαζί με τους άντρες, μην ξεχνάμε και ότι θα είχαν και το στίγμα της ατιμασμένης αν μένανε στο χωριό τους, έτσι, ποιος θα τους έδινε σημασία. Λοιπόν, όσες παρακινούμενες από αυτό, από αυτές τις σκέψεις διάλεξαν να πάνε με τους εχθρούς, βρέθηκαν πεθαμένες από το μαράζι στα καφασωτά της Αλεξάνδρειας και του Καϊρού. Λαλή πουλή, παίρνει σπυρί, και η μάνα το ζηλεύει. Τι δραματικό, τι στιγμή αποδίδει αυτός ο Παλαμάς. Στις συλλεύει η μάνα ένα πουλάκι που βρήκε ένα σπυράκι να φάει, γιατί αυτό δεν έχει να το δώσει αυτή η ίδια, όντας πολιορκημένη. Αυτό δεν το είχε. Να πούμε ότι Μεσολογγίτης. Ναι, κάνω μία σύγκριση στο μυαλό μου με τις σουλιώτισες. Οι σουλιώτισες ήταν οι αντρογυναίκες, οι γυναίκες που είχαν μεγαλώσει μέσα στα άγρια βουνά κλπ. Και γι' αυτό και κάνανε αυτές τις πολλές ηρωικές πράξεις, και όχι μόνο το χορό του Ζαλόγκου. Τις είδαμε στην Κιάφα, στη Ρινιάσα, στο Σέλτσο. Εκεί ήταν η Λένο η Μπότζαρη που οδήγησε 200 γυναίκες να κατέβουν στον ποταμό Αχελό. Αλλά τον βρήκανε τη γέφυρα πιασμένη. Πολεμήσανε όμως, τους ενθάρρυνε η Λένο η Μπότσαρη μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο. Και η ίδια προσπάθησε κάποιος Τούρκος να τη σώσει και της έτεινε το όπλο του, που ήταν μακρύκανο, πιάστο να σε τραβήξω έξω από το νερό, από το νευρό του ποδό. Αυτή τράβηξε εκείνον μέσα, πνίγει και μεν, αλλά πνίγει και αυτός. Οι μεσολογγίτισες λοιπόν δεν ήτανε οι γυναίκες με το οι εκπαιδευμένες μέσα στην άγρια φύση όπως οι σουλιώτισες. Ήταν γυναίκες ντελικάτες, αστές. Βγαίνανε από το σπίτι τους για να πάνε στις βεγγέρες, στις δεξιώσεις, στις γιορτές, στην εκκλησία. Παρόλα τα αυτά, καράβια τους πηγαινοφέρνουνε τα προϊόντα της λιμνοθάλασσας στην Βενετία, στην Ιταλία, κάναν ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πόλη νησί. Και είχε επαφή με τον ευρωπαϊκό κόσμο κλπ. Όμως όταν ήρθε η ώρα, αυτές οι ντελικάτες γυναίκες με τα λεπτά τους χέρια που ξέρουν μόνο να ράβουν και να διαβάζουν, γιατί ξεχνάμε και την Ακαδημία, είχαν λειτουργήσει πολλά τέτοια πνευματικά ιδρύματα στα Μεσολόγγι. Αυτές λοιπόν άρχισαν να κουβαλάνε πέτρες, να σπάνε πέτρες, να γκρεμίζουν τις μάντρες, τα λιακωτά, ακόμα και τα δωμάτια του σπιτιού τους, για να εξασφαλίσουν τα υλικά να υψωθεί το τείχος του Κοκκίνη. Έσκιζαν τα σεντόνια τους για να δένουν τα τραύματα, ετοίμαζαν αλυφές για τους τραυματίες, μετέφεραν εφόδια, λιώνανε μολύβια από τα δίχτυα για να φτιάξουν βόλια, και κάποιες φορές παίρνανε μέρος και αυτές στα νυχτερινά γιουρούσια, περνώντας από ντάπια σε ντάπια στη θέση του άντρα τους που είχε πάει να ξεκουραστεί. Και όταν ήρθε η ώρα της εξόδου, αφού ζήσαν αυτό το δράμα της πείνας, έκαψαν τα κρεβάτια τους για να μην μαγαριστούν, λιβάνισαν τους τάφους των νεκρών τους, φόρεσαν αντρικά ρούχα, ζώστηκαν όπλα και σπαθιά, πότισαν τα μικρά τους παιδιά αφιόνι, έδωσαν όπλα στα μεγαλύτερα, φίλησαν τα κατόφια των σπιτιών τους και κίνησαν. «Δώθε με, με τους αδερφούς, απ' την άλλη με το χάρο», όπως λέει ο ποιητής, ο Σολωμός. Ο Σολωμός είπαμε, ήταν και ναι, το προηγούμενο, ναι, όχι ο Παλαμάς, συγγνώμη. Ο Παλαμάς είναι από το Μεσολόγγιο, οπότε ναι, κόλλησε. «Καμιά δεν λιποψύχησε, και όταν τα εχθρικά σπαθιά πλησίασαν, πέσανε πάνω τους για να σφαχτούν από μόνες τους, ιδάγκωναν τη γλώσσα τους για να πεθάνουν από αιμορραγία. Ελάχιστες σώθηκαν, πολλές εχμαλωτίστηκαν, ελάχιστες γύρισαν πίσω». Είναι συγκλονιστικό ότι όταν φτάσαν στον Πειραιά, κάποιες που σώθηκαν, κάποιες γυναίκες τουλάχιστον, μιλήσω για τις γυναίκες που σώθηκαν, πολύ ελάχιστες, μπορούσαν αντρική ενδυμασία. Ναι, γιατί για να περάσουν ανάμεσα στους άντρες και να μην συλληφθούν ως γυναίκες, να ήταν νύχτα, μήπως και ξεγελάσουν, να μην συλληφθούν, γιατί κάνανε, ήτανε μεγάλη πηγή πλούτου το εμπόρευμα το γυναικείο. Αντιλαμβάνεστε, μία
που ήταν μαζί με τους Μεσολογγίτες, αλλά με την καταγωγή από Αγρίνιο, η Ελένη Στάικου, εχμαλωτίστηκε, αλλά για να μην έχει εμπορεύσιμη αξία, έπιασαν κουτάλι και έβγαλε το μάτι της. Έζησε ναι. μέχρι το 1880. Αυτό πρέπει να το πούμε, ότι οι γονείς, πολλοί γονείς, διάφορα παιδιά, και αρσενικά και θηλυκά, για να μην τα πάρουν οι Τούρκοι στα σκλαβοπάζαρα, στο γενιτσαρισμό, άμα ήταν αγόρια, τα μαχαιρώνανε ή τα σημαδεύανε. Δηλαδή βάζανε το μαχαίρι και τους κόβανε μάγουλα, αυτιά. Με ένα αυτή, για να μην έχουν αξία. Ναι, για να μην έρθουν και τα πάρουν είτε για σκλαβοπάζαρο. Έτσι, στοιχείο έχει γραφτεί ότι μετά τη σφαγή μίξανε πολλές γυναίκες και παιδιά για να μην πέσει η τιμή τους. Mm-hmm. Ναι. Αυτά λοιπόν. Δεν τελειώνουμε ακόμα και όσο και να τελειώσουμε θέλω να μου μιλήσεις και για την Αθήνα, γιατί να αφήσαμε έξω την Αθήνα. Γιατί... Ναι, στην Αθήνα οι γυναίκες ανέβηκαν στην Ακρόπολη. Μιλάμε τώρα για την φάση που οι Έλληνες είχαν καταλάβει την Ακρόπολη και πολλοί ορκούσαν απ' έξω τα στρατεύματα του Κιουταχή, αφού ελευθερώθηκε από το Μεσολόγγι, ήρθε να κατακτήσει την Αθήνα. Βοηθούσαν στο να διατηρηθεί το τείχος. Ο Μακρυγιάννης λέει, ο Κιουταχής μας τα χάλαγε, εμείς τα φτιάναμε. Τα τείχη λοιπόν. Επίσης πολλές πολέμησαν, όπως η μάνα των αδελφών Λέκα. Είδε τα τρία παιδιά της να σκοτώνονται για την πατρίδα, έλαβε και αυτή μέρος όλες τις μάχες. Ο άντρας της επίσης σκοτώθηκε από τον Ομέρ Βριώνη και εκείνη, αφού πήρε μέρος, πέθανε από τις κακουχίες. Είδαμε γυναίκες επίσης, υπήρχαν δασκάλες στα σχολεία της Φιλομούσου. Υπήρχαν δασκάλες που φοιτούσαν και κορίτσια χάρη σε αυτές. Είδαμε επίσης την Γκούρενα, τη γυναίκα του φρούραρχου της Ακρόπολης, του Ιωάννη Γκούρα, η οποία μόλις σκοτώθηκε ο άντρας της, πήγε και τάψαλε ένα χεράκι στους στρατιώτες, τους λέει εξαιτία σας σκοτώθηκε, γιατί έκανε βάρδια έξω από το τείχος για να παρακολουθεί να μην λιποτακτούν, αυτοί δεν είχαν και πολύ ενδιαφέρον, τέλος πάντων. Από εκείνη τη στιγμή όμως τους έβαλε να ορκιστούν ότι θα συνεχίσουν να πολεμάνε, να προστατεύουν την Ακρόπολη. Και η ίδια ζώστηκε επίσης στο σπαθί, όπως δείχνει και η σχετική εικόνα, και περιδιάβαινε τους προμαχώνες και πρόσφερε κάθε βοήθεια στους στρατιώτες. Είδαμε και την Ελένη τη Βάσου, τη σύζυγο του Βάσου Μαυροβουνιώτη, που έσκιζε τα φουστάνια της για να δένει τις πληγές. Τον ακολουθούσε σε όλες τις μάχες, το έκανε, τον βοηθούσε στις διαπραγματεύσεις, το έγραφε τις επιστολές, γιατί αυτός ήταν αγράμματος. Αλλά και πολλές άλλες γυναίκες που πρόσφεραν ιατρικές υπηρεσίες. Οι γιάτρισες του αγώνα. Οι γιάτρισες. Στην Ακρόπολη, λοιπόν, μιας που μιλάμε, ήταν η Στακέλενα, που μας λέει ο Καμπούρογλους, έμεινε μέχρι το τέλος προσφέρει, όπως ιατρεύει τους πληγωνωμένους. Αλλά και σε άλλα μέρη, η γυναίκα του Μάγερ, του γνωστού δημοσιογράφου στο Μεσολόγγι, η Αλτάνα, η αναγνώστη, η σύζυγος του Παναγιώτη Βενετσανάκου στην Καστάνιτσα, η Ματιό Χαρισίου, η μοναχή Λεοντία, διάσημη χειρουργός εκείνης εποχής, χειρουργός από τη Σμύρνη, που πρόσφερε ιατρικές υπηρεσίες στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Άνδρο. Και πολλές ακόμα γυναίκες. Για την Καΐρη που είπες προηγουμένως, να πούμε ότι έγραψε και το πρώτο θεατρικό έργο για τον αγώνα. Που ήταν, ναι, να μεταφέρει πληροφορίες ουσιαστικά και να συγκινήσει για το δράμα του Μεσολογγιού. Μέσω του θεάτρου. Ονικήρατος. Ονικήρατος. Ήταν και το μοναδικό έργο. Βέβαια, όταν έχεις τον Θεόφιλο εκεί πέρα κοντά, εντάξει, λογικά όλα αυτά τα πράγματα, να σε συνεπέρνει η άβρα του μεγάλου αυτούνου. Άντρα. Κλείνοντας, χυμαρόδι μου, γυναίκα, ευγενία μου, δεν έχω χρόνο, θέλω να μου πεις, όλα καλά μας τα πες, προδότριες υπήρχανε? Αγαπητέ Γιώργο, για να γράψω αυτό το βιβλίο μελέτησα πάρα πολλά βιβλία, ιστορικά, από μνημονεύματα, να το διασαφηνίσουμε, άρθρα και αυτό, από περιοδικά, ηλεκτρονικές σελίδες κλπ. Δεν βρήκα πουθενά τέτοιο πράγμα. Έλα, θέλω όμως, επίτρεψέ μου να σου πω μια εδώ περίπτωση. Λένε δεν έγινε ο χορός του Ζαλόγκου, παραμύθια είναι αυτά που μας λέτε. Που μαρτυρείτε από καμιά δεκαριά τουλάχιστον περιηγητές, διπλωμάτες κλπ. Και άνθρωπους που ζήσανε εκείνη την εποχή. Και αν δεν ήταν ο χορός του Ζαλόγκου, χορό μπορεί να μην κάνανε, αλλά το ότι πέσανε δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί, και δεν είναι μόνο το Ζάλογκο. Είναι η Χορηγόσκαλα στην Πελοπόννησο, το Καστράκι. Η Νάουσα. Στα νησιά, στα ψαρά, πετούσαν τα παιδιά τους κάτω
Και πέφτανε και έλα εκείνες... τώρα, αφού μας λένε εδώ αυτοί εκεί πέρα οι εθνοτέτοι ότι δεν είναι. Μια που μίλησες όμως για προδοσία, επίτρεψε μου σε ένα λεπτό να σου πω μια περίπτωση μιας γυναίκας που έσωσε όταν ο άντρας της πήγε να προδώσει. Είμαστε στο Φεβρουάριο του 1806, που ήταν στο φόρτε του ο κατατρεγμός των κλεφτών. Πολλοί είχαν σκοτωθεί βεβαίως, η Πελοπόννησος είχε μείνει μισή. Και η οικογένεια, ο Κολοκοτρώνης με την οικογένειά του ζητάει άσυλο στο σπίτι ενός αδελφοποιητού. Τι καλύτερο, ενώ φίλου από γενιά σε γενιά πέρναγαν αυτές οι σχέσεις, έτσι, των Βλάμιδων. Λοιπόν, πάει εκεί, έλειπε, τον υποδέχτηκε η γυναίκα, ο σύζυγος έλειπε, έρχεται, κάποια στιγμή, η γυναίκα τον περιποιήθηκε, έτσι, και έρχεται ο σύζυγος και πάει να φέρει ένα ποτήρι κρασί να τον δηλητηριάσει. Η γυναίκα όμως το κατάλαβε. Και μπήκε ανάμεσα στον άντρα της και στον Κολοκοτρώνη και τι του λέει. Παλιοζάβαλη, πήγες και έπιασες από το δόθε βαρέλι που είχε ξυνήσει το κρασί μας. Και δίνει το μήνυμα στον Κολοκοτρώνη ότι εδώ κινδυνεύεις. Αυτός έφυγε, πήγε να ειδοποιήσει τους Τούρκους. Και μέχρι να γυρίσει όμως, η γυναίκα αυτή καθοδήγησε τον Κολοκοτρώνη πώς να φύγει. Μια άλλη γυναίκα του βρήκε μία βάρκα, η Μαρία Παναγιώταρου, και έφυγε στη Ζάκυνθο. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, αν αυτή η γυναίκα δεν είχε κάνει αυτή την ανταρσία που έκανε στον άντρα της. Αψήφισε εκκλησίες και μια τυραννική εξουσία που απειλούσε με ανασκολοπισμό, δηλαδή παλούκομα, όχι μόνο τους ίδιους τους κλέφτες, αλλά και αυτούς που πρόσφεραν άσυλο σε αυτούς. Αν δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η γενναία γυναίκα, θα είχαμε Κολοκοτρώνη. Αν δεν είχαμε Κολοκοτρώνη, θα είχαμε ελεύθερη Ελλάδα. Και την Κυριακούλα ξεχάσαμε από τη Σμύρνη. Την Κυριακή Ναύτου, η μόνη καταγεγραμμένη επισήμως μοιηθήσα στη φιλική εταιρεία. Ναι, γυναίκα, ναι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτή, ήταν και άλλες γυναίκες που συνετέλεσαν πάρα πολύ, οργάνωσαν ολόκληρες μονάδες στρατού, έδωσαν χρήματα όπως η Άννα Λαούπη, η Ιωάννα Μεταξά στην Κεφαλονιά, η Μαρία η Δασκαλάκη, η κόρη του Δασκαλάκη από την Κρήτη που είχε εχμαλωτιστεί και ήταν στα... νομίζω ότι δεν έχουμε χρόνο. Ευγενία μου, τι θα σου πω, σκεφτόσουν και πώς θα βγάλουμε και την ώρα, αλλά θέλω να κλείσουμε του Καμπούρογλου την ετοιμογορία. Θέλω να κλείσω με αυτό που νομίζω ότι μόνο αυτό να υπήρχε, δεν θα χρειαζόταν να πούμε τίποτα άλλο. Το 1921 κάποιες γυναίκες που εξέδιδαν το περιοδικό Ελληνής απευθύνθηκαν σε διάφορες πνευματικές προσωπικότητες να τους ρωτήσουν τι εκτίμηση έχουν εκείνοι για τη συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο Δημήτρης Καμπούρογλους, συνήθιζε και το σίγμα, απάντησε ως εξής. Το γυναικείο θαύμα κατά τους χρόνους της σκλαβιάς είναι η αρετή. Αυτήν αντέταξεν η γυναίκα καρτερικός και ενίοτε μαρτυρικός κατά της χειδαιότητας των κυριάρχων της ωραίας λεπτής και νοήμονος φυλής. Χωρίς αυτήν την αρετή, οι άνδρες πολεμιστέ δεν θα είχαν Ελλάδα να απελευθερώσουν. Κυρίες και κύριοι, δεν έχω λόγια να κλείσω. Είμαι μόνον το εδώ και τώρα σιώπα, σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσατε. Εδώ μιλούν τα κόκαλα των Ελληνίδων τα ιερά. Νανή πατρί δάσου μακριά να λέει.